Όλη την ώρα. Κοιμάσαι το βράδυ και παίζεις μια και σηκώνεσαι, νομίζεις ότι ξανακάνει δυνατό. Ο εφιάλτης του Εγκέλαδου δεν εγκατέλειψε ποτέ το Αρκαλοχώρι, καθώς η γη συνεχίζει να σύεται στην πολύπαθη περιοχή. Μετά το σεισμό που ισοπαίδωσε κτίρια και την καθημερινότητα των κατοίκων, τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά και ταυτόχρονα προκαλούν δέος, καθώς χιλιάδες μετασεισμοί έχουν ταρακουνήσει την περιοχή και έπεται και συνέχεια. Έχουμε περίπου 5.350 και πλέον μετασεισμούς. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο βέβαια, αλλά οι μετασεισμικές ακολουθίες έτσι έχουν. Στους προσεισμούς που είχαμε στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου πάλι, πριν τον κύριο σεισμό, δηλαδή περίπου 4 μήνες διάρκεσε η προσεισμική ακολουθία, είχαμε πολύ λιγότερα σεισμικά γεγονότα, τα οποία είναι περίπου 250. Κάθε μετασεισμός προκαλεί καρδιοχτύπημα. Κάθε σεισμική δόνηση ξυπνάει δυσάρεστες αναμνήσεις στην περιοχή που βρέθηκε στο επίκεντρο του μεγάλου σεισμού, αλλά και τα γύρω χωριά. Οι μνήμες, ακόμη και 7 μήνες μετά τα ισχυρά Ρίχτερ, παραμένουν νοπές και οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου δυσκολεύονται να ηρεμήσουν όταν η γη συνεχίζει να κουνιέται. Τρομάζετε δηλαδή σε κάθε μετασεισμό? Πώς νιώθετε κάθε φορά? Φόβο, απογοήτευση. Ανησυχητικό, οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, βεβαίως. Mm-hmm. Αυτό δεν πρόκειται βέβαια να σταματήσει. Αυτό είναι... Δεν βλέπετε και σε άλλες περιοχές ότι συνεχίζονται τώρα χρόνια να... Αλλά και εκεί που μένουν στους Αποστόλους τους ακούμε τακτικά. Τακτικά, πολύ τακτικά. Την προηγούμενες μέρες έκανε αρκετούς. Μια συγκεκριμένη μέρα, δεν θυμάμαι τώρα πότε ήταν. Πάντως, ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στην Κρήτη TV, σχεδόν απέκλεισε την πιθανότητα να επαναληφθεί τόσο ισχυρός σεισμός, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για μια μετασεισμική ακολουθία που εξελίσσεται ομαλά. Η πιθανότητα πολύ ισχυρού μετασεισμού είναι πλέον αμεληταία. Βρίσκεται σε επίπεδο θεωρητικό. Είναι ούτε 5%, ούτε 1% θα έλεγα. Mm-hmm. Όλοι οι μετασεισμοί οι οποίοι θα γίνουν θα έχουν μικρά μεγέθη από εδώ και πέρα. Χθες βράδυ οι κάτοικοι της Μεσαράς ήταν εκείνοι που ανησύχησαν περισσότερο από τη νέα σεισμική δόνηση που έγινε αισθητή σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου. Σημειώθηκε στις 10:35 το βράδυ με μέγεθος 4,5 ρίχτερ, εστιακό βάθος 19,1 χιλιόμετρα και επίκεντρο 23 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά των καλών λιμένων. Χθες 10:35 έκανε ένα 4,7. Μας ταρακούνησε πάλι. Αυτός είναι φόβος. Μας λένε ότι το φαινόμενο εξασθενεί, θα το ξεχάσουν. Αλλά φαίνεται ότι δεν ξεχνάται. Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε για την περίπτωση της Θήβας, όπου καταγράφηκαν 3.000 σεισμοί σε λιγότερο από ένα χρόνο, ότι οι σεισμολόγοι δεν θα πρέπει να επαναλάβουν το ίδιο λάθος που έγινε στο Αρκαλοχώρι. Μάλιστα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σεισμού. Όμως εκεί ακόμα έχουμε μία αβεβαιότητα. Μία βεβαιότητα εάν πρόκειται για προσεισμική ακολουθία ή όχι. Η, αν θέλετε, πιθανότητα για ισχυρό σεισμό στην περιοχή δεν έχει εκλείψει. Και στις 2 περιπτώσεις του Αρκαλοχωρίου και της Θήβας, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο.